Ξεκινώντας την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρχική μας τοποθέτηση στην Επιτροπή, μιλούσαμε τότε για τις μεγάλες καταστροφές από την πυρκαγιά της Πεντέλης στην Ανατολική Αττική. Μέχρι να έρθει το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια, σε λιγότερο από μια εβδομάδα, ακολούθησε Δαδιά, Λέσβος, Ηλία και η μαύρη λίστα συνεχώς πολλαπλασιάζεται. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσος, φυσικός πλούτος, σπίτια, καλλιέργειες, λαϊκή περιουσία γίνανε στάχτη. Όπως στάχτη και από καΐδια, έγιναν και τα επιχειρήματα της κυβέρνησης για τη γνωστή ετοιμότητα που αναμασάται κάθε χρόνο. Όμως κάθε χρόνο, με τον πλέον τραγικό τρόπο, αναδεικνύεται η παντελής έλλειψη της πρόληψης, λέξη διαχρονικά άγνωστη για όλες τις κυβερνήσεις, όπως και οι τραγικές ελλείψεις σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό που ξεπερνούν πραγματικά με αυτοθυσία κάθε όριο ανθρώπινης αντοχής, χωρίς όμως να μπορούν να αποτρέψουν αυτά τα καταστροφικά αποτελέσματα και βέβαια θέτοντας σε κίνδυνο και τη δική τους ζωή και ασφάλεια. Αυτούς βέβαια μετά, τους περισσότερους από αυτούς, ούτε καν αποδέχεστε να τους μονιμοποιήσετε, τους εποχιακούς πενταετούς, εφταετούς θητείας, το οποίο κατ' επανάληψη σας ζητάμε και με πρόσφατη τροπολογία που καταθέσαμε και παλιότερα, αλλά τους επιφυλάστε και κάποιες φορές άλλου είδους υποδοχή. Και παρουσιάζεται το οξύμορο να πλεονάζουν τελικά στην ώρα της μάχης τα περιπολικά έναντι των πυροσβεστικών, γι' αυτό και ως μόνο αντίδοτο στην πυρκαγιά έχετε το μήνυμα του 112 για την εκένωση των περιοχών και κατά τα άλλα ας παλεύει ο λαός μόνος του και αβοήθητος να σώσει το σπίτι του, όπως άλλο τόσο μόνος του και αβοήθητος παλεύει να διορθώσει μετά, να επουλώσει τις πληγές του με τις τεράστιες καθυστερήσεις και τις ανεπαρκείς συνήθως αποζημιώσεις που τους δίνεται. Γιατί όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά δείχνετε μεγαλύτερη σπουδή να ενισχύσετε και να εξυγχρονίσετε την κατασταλτική λειτουργία και τους αντίστοιχους μηχανισμούς του κράτους, σε αντίθεση με τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και του λαού, για τις οποίες συνειδητά διαφορείτε. Μετά λοιπόν την ίδρυση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, τώρα προχωράτε στη σύσταση και ένταξη ενός νέου αστυνομικού σώματος, αυτή τη φορά στο χώρο της δικαιοσύνης, και μάλιστα με αυξημένες και σύνθετες αρμοδιότητες. Η όλη επιχειρηματολογία που το συνοδεύει είναι και αντιφατική και σαθρή κατά τη γνώμη μας. Είναι μια από τις πολλές ρυθμίσεις που έρχονται στο όνομα της πολύπαθης επιτάχυνσης της δικαιοσύνης. Τι κι αν παρά τις τόσες μεταρρυθμίσεις, οι λαϊκές υποθέσεις συνεχίζουν να χρονίζουν, αντίθετα αυτές που βρίσκουν πιο γρήγορο δρόμο είναι οι επενδυτικές υποθέσεις. Για αυτές μάλιστα πήρατε τα κατάλληλα μέτρα με ίδρυση πολυτελών τμήματων, με επαρκείς και εξειδικευμένο προσωπικό και δικαστές. Αντίθετα, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρετε με προκλητικό τρόπο ότι τα προβλήματα στα δικαστήρια που αναγκάζεστε κι εσείς βέβαια να ομολογήσετε ότι υπάρχουν, δεν μπορούν να επιληθούν από τους υπηρετούντες αυτά υπαλλήλους εξαιτίας των μεγάλων κενών, και γι' αυτό επικαλείστε δηλαδή τα υπαρκτά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η δική σας πολιτική, όπως και όλων των προκατόχων σας, για να δικαιολογήσετε την ίδρυση της δικαστικής αστυνομίας, ενώ αυτό που θα έπρεπε να έχετε ήδη κάνει είναι η πρόσληψη ικανού αριθμού δικαστικών υπαλλήλων, υποδομών κλπ. Και τώρα βρήκατε τη μαγική λύση της σχολής των δικαστικών υπαλλήλων. Και ως τότε, κύριε Υπουργέ, τι θα γίνει με τα κενά που όχι απλά παραμένουν αλλά πολλαπλασιάζονται λόγω των συνταξιοδοτήσεων, αφού σε όλο αυτό το διάστημα έχετε παγώσει τις τοποθετήσεις και τους διαγωνισμούς, αλλά δεν βελτιώνετε και τις συνθήκες, μισθούς κλπ. Για να υπάρξει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον διορισμού και να μην το επικαλείστε συνεχώς ως δικαιολογία. Παρουσιάζεται μάλιστα τη δικαστική αστυνομία ως φάρμακο διαπάσαν νόσων. Σε τέτοιο βαθμό που έφτασε μάλιστα ο εισηγητής της πλειοψηφίας στην Επιτροπή, ευτυχώς δεν το επικαλέστηκε και εδώ, να επικαλεστεί μέχρι ότι θα επιτρέψει την ίδρυση και λειτουργία ιατρείων εντός των δικαστικών μεγάρων, στελεχωμένων από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που θα υπηρετούν στη δικαστική αστυνομία. Αλήθεια, αυτά πού τα βρήκατε γραμμένα, κύριε εισηγητά?
Εδώ δεν βρέθηκε ούτε ένας γιατρός σε πρόσφατο σοβαρό περιστατικό λιποθυμίας μιας υπαλλήλου στο εφετείο της Αθήνας, αν δεν κάνω λάθος. Φυσικά τέτοιου είδους λειτουργίες ούτε προβλέπονται, ούτε θα μπορούσαν βέβαια να προβλεφθούν. Όμως αυτό που επιδιώκεται ακόμα και μέσα από τέτοιες εξόφθαλμες, να μου επιτραπεί η έκφραση φαντασιώσης, είναι να κρυφτεί ότι η εισαγωγή ενός αστυνομικού κατασταλτικού μηχανισμού στη λειτουργία της δικαιοσύνης χειροτερεύει στην πραγματικότητα για το λαό και τους εργαζομένους σε αυτή, αντί να βελτιώνει την ίδια τη λειτουργία και απονομή της. Ακόμα και τις δικές σας, τις αστικές εγγύησεις για ανεξαρτησία και αυτοτέλεια της δικαιοσύνης τις κάνετε κουρελόχαρτο. Όταν σε αυτή εντάσσονται μηχανισμοί που προσυδειάζουν περισσότερο στην εκτελεστική λειτουργία του κράτους, με εξουσιαστικές αντιλήψεις και ανάλογη δομή και ιεραρχία. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι το δικονομικό μας σύστημα είναι εντελώς διαφορετικό από το αμερικάνικο, από το οποίο προφανώς δανείστηκαν οι συντάκτες του νομοσχεδίου τις συγκεκριμένες ιδέες. Στη χώρα μας οι εισαγγελικές αρχές είναι δικαστικές αρχές. Δεν έχουν σχέση με τη δομή και λειτουργία των εισαγγελικών υπηρεσιών στις ΗΠΑ. Το σώμα αυτό θα λειτουργεί όχι ανεξάρτητα, αλλά σε συντονισμό και συμπληρωματικά με την ελληνική αστυνομία, όπως ρητά αναφέρει το ίδιο το νομοσχέδιο, ότι οι αρμοδιότητες της διεύθυνσης και των περιφερειακών υπηρεσιών αυτής δεν καταργούν τις διατάξεις που αναθέτουν όμοιες ή αντίστοιχες αρμοδιότητες στην Ελλάδα και τα λοιπά δημόσια όργανα. Στόχος λοιπόν της ίδρυσής του είναι η πιο αποτελεσματική λειτουργία και απονομή της δικαιοσύνης, όχι όμως για τα συμφέροντα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Για αυτούς η δικαιοσύνη γίνεται συνεχώς με αλλεπάλληλες αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις όλο και πιο εχθρική και απρόσιτη, όπως έγινε πρόσφατα με το νέο κώδικα δικαστηρίων. Αλλά ο πραγματικός στόχος είναι η επιβολή της αντιλαϊκής νομοθεσίας σε όφελος των επιχειρηματικών ομίλων και των διαφόρων μεγαλοσχημώνων και η ποινικοποίηση εργατικών λαϊκών αγώνων κλπ. Ο προσανατολισμός σας αυτός προδίδεται ακόμα και από τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήσατε για να πείσετε στη συζήτηση που προηγήθηκε στις επιτροπές. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα που επικαλέστηκε στην Επιτροπή ο εισηγητής της πλειοψηφίας για έναν μεγαλοεπιχειρηματία τεράστιας λιβεριανής επιχείρησης που παρέμεινε προφυλακισμένος επί Μακρόν, γιατί λέει οι δικαστικές αρχές δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τη λειτουργία των offshore επιχειρήσεων, τις οποίες μάλιστα χαρακτήρισε ως ένα χρήσιμο εργαλείο της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας. Σε αυτά θα έρθουν να διαφωτίσουν οι ειδικοί της δικαστικής αστυνομίας τις δικαστικές αρχές. Δεν μπορείτε πραγματικά με τίποτα να κρύψετε τον καημό σας. Υπάρχει πράγματι σήμερα η ανάγκη για συγκροτημένη και θεσμοθετημένη παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς. Η υπάρχουσα κατάσταση με τους κάθε φορά διοριστέντες πραγματογνώμονες είναι όντως προβληματική και το αναγνωρίζουμε. Ωστόσο, τέτοιου είδους υπηρεσίες μπορεί και πρέπει να ανατεθούν σε ένα πιο ανεξάρτητο, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο ταυτόχρονα δεν θα υφίσταται τις εξαρτήσεις, τις υποχρεώσεις και τις πιέσεις που απορρέουν από την αστυνομική του ιδιότητα και την ιεραρχική δομή του αστυνομικού θεσμού. Ακόμα, όπως εύστοχα παρατηρεί και η μειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, οι εκθέσεις αυτές θα αποτελούν κατά κάποιο τρόπο ιονοί εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, χωρίς ωστόσο να τηρούνται οι ελάχιστες εγγύησεις τόσο του κώδικα ποινικής όσο και πολιτικής δικονομίας. Όπως για παράδειγμα, η δυνατότητα των διαδίκων να ορίζουν τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα να παρίσταται κατά τις εργασίες των πραγματογνώμων, να ζητά πληροφορίες, καθώς και να εξετάζει το αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης και τελικά να υποβάλει έκθεση με τις παρατηρήσεις του. Το δικαίωμα των διαδίκων να υποβάλουν αίτηση εξαίρεση των πραγματογνώμων ή αίτημα για διεύρυνση ή εξειδίκευση των θεμάτων στα οποία αφορά και άλλα. Η πρόβλεψη λοιπόν αυτή είναι αντίθετη με το διακηρυγμένο κύριο στόχο λειτουργίας της νέας υπηρεσίας, που υποτίθεται ότι είναι η συμβολή της σε επιστημονικά ή τεχνικά θέματα και η ανάθεση πραγματογνωμοσύνης στο προσωπικό της, με όλες τις εγγυήσεις όμως των εύλογων και δικαιολογημένων συμφερόντων των διαδίκων.
Αντίστοιχα, δεν μας βρίσκει σύμφωνους η αποκλειστική ανάθεση των προκατακτικών εξετάσεων προανακριτικών και ανακριτικών στην υποσυγκρότηση δικαστική αστυνομία. Ήδη σήμερα, ένα μέρος αυτών των πράξεων που διενεργούνται στα πλαίσια τους ανατίθενται τόσο σε αστυνομικές αρχές, όσο και σε πτεσματοδίκες, συνήθως οι πιο σοβαρές περιπτώσεις. Με το παρόν νομοσχέδιο, αυτές ανατίθενται αποκλειστικά στους αστυνομικούς υπαλλήλους της δικαστικής αστυνομίας. Όμως, ποια έγκυα αλήθεια υπάρχουν πέρα από το πτυχίο νομικής σχολής, πως οι υπάλληλοι του πολιτικού τομέα της δικαστικής αστυνομίας θα ανταποκριθούν θετικότερα στα ανακριτικά καθήκοντα, προκειμένου, όπως λέτε, να αντιμετωπιστούν τα υπάρχοντα προβλήματα που επιβάλλουν τη σύσταση αυτής της υπηρεσίας. Όταν μάλιστα αυτοί οι υπάλληλοι είναι δεδομένο ότι υπόκεινται στην ιεραρχική δομή και υποταγή ενός μηχανισμού με στρατιωτική δομή και διέπονται από τους αντίστοιχους κανόνες του. Οι ανακριτικές πράξεις με την αυξημένη ενδεχομένως τυπική νομιμοποίηση που αυτές θα αποκτούν μέσα από αυτή τη διαδικασία σε αποστηρωμένο εντός εισαγωγικών περιβάλλον δεν συνεπάγονται και επιτάχυνση των διαδικασιών ούτε και καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης. Αντίθετα, συνεπάγονται κινδύνους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου από περιπτώσεις αυθαιρεσιών. Ακόμα, ενώ ως κύριος σκοπός της σύστασης της δικαστικής αστυνομίας προβλέπεται η υποβοήθηση του έργου των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, όμως ήδη από τις διατάξεις του νομοσχεδίου ο σκοπός αυτός υπερακοντίζεται και επεκτείνεται σε αμιγώς αστυνομικά έργα της εφταξίας και φύλαξης των δικαστηρίων, της φύλαξης δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών που κατά τη γνώμη μας απαιτούν και πιο σύνθετα, αν θέλετε, καθήκοντα, με κίνδυνο μάλιστα οι αρμοδιότητες αυτές να διευρυνθούν υπέρμετρα με τα αναμενόμενα προεδρικά διατάγματα που εξήγηλε ο κύριος Υπουργός, αφού η απαρίθμιση των αρμοδιοτήτων στο νόμο είναι ενδεικτική μόνο και όχι περιοριστική. Έτσι, μέσα από τη σύσταση αυτού του νέου σώματος, είναι δυνατόν συνεχώς να επεκτείνεται η πιο σφιχτή σύμπλεξη των λειτουργιών της εκτελεστικής με τη δικαστική εξουσία για τη θωράκιση του αστικού κράτους. Επομένως, η σύσταση της δικαστικής αστυνομίας, όπως εισάγεται με το συζητούμενο νομοσχέδιο, ούτε ουσιαστικά εξυπηρετεί την ανάγκη για επιτάχυνση και βελτίωση της λειτουργίας και απονομής της δικαιοσύνης, προς όφελος βέβαια των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων, αλλά αντίθετα δημιουργεί νέους κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες και γι' αυτό το λόγο καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο που αποτελεί και τον κύριο Όγκο, αν θέλετε, τα άρθρα του κύριου Όγκου του νομοσχεδίου. Σχετικά τέλος με κάποια από τα υπόλοιπα άρθρα του νομοσχεδίου, επισημάνομαι και στην Επιτροπή ότι δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τα δικαιώματα των διαδίκων η εισαγωγή του θεσμού των τηλεδικών στην διαδικασία του ελεγκτικού συνεδρίου με το άρθρο 49. Κατά την προσφυλή βέβαια τακτική της κυβέρνησης, όπως έκαναν και οι προκάτοχοι της πολλές φορές, ξεκινάτε από μια διαδικασία που προφανώς θεωρείτε ότι θα προκαλέσει μικρότερες αντιδράσεις, ώστε στη συνέχεια και με βάση αυτή την εμπειρία να επεκταθεί σταδιακά και σε άλλες διαδικασίες, γιατί ακριβώς γνωρίζετε τη δικαιολογημένη και σφοδρή αντίθεση της πλειοψηφίας του νομικού κόσμου που στο θεσμό αυτό των τηλεδικών, η οποία εκφράστηκε και κατά την πρόσφατη ψήφιση του κώδικα δικαστηρίων. Όσο τώρα για τα άρθρα 50 και 51, σωστά φέρνετε τη ρύθμιση και ελπίζουμε οι αλλαγές που εξήγηλε χτες ο κύριος Υπουργός για το ότι κάνει δεκτές τις παρατηρήσεις της Ολομέλειας για κάλυψη και των λοιπόν περιπτώσεων του διαστήματος και του διαστήματος του δεύτερου του lockdown να ενσωματωθούν πράγματι. Δεν τις έχουμε δει ακόμα, πιστεύουμε ότι θα ενσωματωθούν στην πορεία. Όμως, αν θέλετε, είναι και αυτό ενδεικτικό των προβλημάτων που για μια ακόμα φορά η πρόχειρη νομοθέτησή σας, προβλημάτων και ερμηνείας αλλά και αδικαιολόγητων παραλήψεων, ακόμα και στην τωρινή ρύθμιση που φέρνατε, πάλι κολοβίτη φέρατε και αυτοί μέχρι να γίνουν οι παρούσες επισημάνσεις, που τελικά προκαλούν και μεγάλη ανασφάλεια αλλά και αναστάτωση και στους διαδίκους και στους δικηγόρους για τον κίνδυνο απώλεια σημαντικών δικονομικών δικαιωμάτων όπως ήταν αυτό της έφεσης και άλλο κλπ.
και τις ανέρες και τα οποία εκ των υστέρων βέβαια κάθε φορά τρέχετε να μπαλώσετε. Θα πω τώρα δύο λόγια για την τροπολογία, αφού έτσι αλλιώς λάβαμε γνώση αυτής χθες το βράδυ. Καταρχήν, μια επισήμανση, κύριε Υπουργέ, ως προς την διαδικασία. Η κυβέρνηση είναι πραγματικά αδιόρθωτη, παρά τις γνωστές διακηρύξεις για την ορθή νομοθέτηση κλπ. Για πολλωστή φορά εισάγεται ένα σοβαρό ζήτημα, όπως αυτό του ορισμού του εκπροσώπου τύπου των δικαστηρίων, με μια τροπολογία της τελευταίας στιγμής. Πριν λίγο καιρό συζητήθηκε και ψηφίστηκε ο κώδικας δικαστηρίων, γιατί δεν το φέρατε εκεί, κύριε Υπουργέ? Ή έστω και στο σώμα του νομοσχεδίου, προκειμένου να μπορέσουν να εκφραστούν και οι απόψεις. Δεν έγινε από λάθος, είναι συνειδητή επιλογή σας, γιατί θεωρείτε προφανώς ότι με αυτόν τον ευνηδιαστικό και ύπουλο τρόπο νομοθέτησης θα αποφεύγετε κάθε φορά η ουσιαστική συζήτηση και θα προλαμβάνετε, αν θέλετε, και τις αντιδράσεις. Τώρα και ως προς την ουσία της τροπολογίας. Ποια πραγματικά ανάγκη και μάλιστα επίγουσα για να έρθει με αυτόν τον τρόπο υπαγορεύει τον ορισμό εκπροσώπου τύπου των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, όπως εισάγεται με τα δύο πρώτα άρθρα της τροπολογίας? Μήπως τελικά για να διασκεδαστούν οι αρνητικές εντυπώσεις στο λαό και να καταπνιγεί η δικαιολογημένη δυσφορία που νιώθει από προκλητικές πολλές φορές αποφάσεις των δικαστηρίων, όπως για το άγριο πετσόκομα των αναδρομικών των συνταξιούχων για τους γνωστούς λόγους δημοσίου συμφέροντος που επικαλούνται κάθε φορά, όπως έκανε και πριν λίγες εβδομάδες στο ΣΤΕ, ή βέβαια και για το πολύ πρόσφατα για την αποφυλάκηση πολύ πρόσφατα από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο του γνωστού κατηγορούμενου στην υπόθεση του βιασμού ανηλίκων. Αποφάσεις που σε κάθε περίπτωση αναδεικνύουν την ταξική μεροληψία της δικαιοσύνης σε όλο το μεγαλείο. Ο στόχος όμως είναι και βαθύτερος από αυτό και ευρύτερος. Εντάσσεται πραγματικά στη λογική των δικαστηρίων τα οποία λειτουργούν με όρους κόστους ωφέλους, με μάνατζερς, σαν να πρόκειται για επιχειρήσεις, όπως αποτυπώθηκε και στον κώδικα δικαστηρίων. Τέτοια δικαστήρια έχουν ανάγκη και από έναν εκπρόσωπο τύπου για να πλασάρει καλύτερα στο λαό το παραγόμενο δικαστικό προϊόν, εντός εισαγωγικών, όσο κακής ποιότητας και όσο επιζήμιο και αν είναι για τις υλικές και πνευματικές ανάγκες αυτού. Και μάλιστα να το επιβάλλει με έναν τέτοιο τρόπο που δεν θα μπορεί να επιδέχεται αμφισβητήσεις. Αυτό εννοεί η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας όταν αναφέρει ως στόχο των εισαγόμενων διατάξεων την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη. Κατά τα άλλα, με το άρθρο 4 της τροπολογίας εισάγεται ένας νέος πίνακας μεταφραστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ ακόμα, κύριε Υπουργέ, παραμένει άλυτο και με σοβαρή, αν θέλετε, ευθύνη της κυβέρνησης στο πρόβλημα της κατοχύρωσης των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των δικαστικών διερμηνέων και μεταφραστών στα ποινικά δικαστήρια, όπως βέβαια και της τεράστιας καθυστέρησης στην πληρωμή τους. Ναι, όμως δεν λύνεται αυτό το ζήτημα των δικαστικών διερμηνέων. Αλλά και στο γνωστό και πολύ παθό, κατά τη γνώμη μας, ζήτημα της εκαθάρισης και της ενταλματοποίησης των αμοιβών των δικηγόρων της νομικής βοήθειας, το οποίο μέχρι σήμερα παραμένει άλυτο με βαριά πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης και παρά τις αντίθετες κάθε φορά υποσχέσεις, με αποτέλεσμα σήμερα να παραμένουν μέχρι και για 4 σχεδόν χρόνια απλήρωτοι εκατοντάδες δικηγόροι του θεσμού, ποια είναι η νέα θεσπιζόμενη λύση που προκρίνει η κυβέρνηση, αφού τους ενέπαιξε επί τόσα χρόνια με τις υποτιθέμενες λύσεις, όπως τελευταία με τον νόμο 48-42 του 2021 και την περιβόητη υπουργική απόφαση που περιμέναμε αλλά ποτέ δεν την είδαμε, καταφεύγεται πάλι στη γνωστή συνταγή. Αντί να επιλύσετε το πρόβλημα προσλαμβάνοντας το αναγκαίο προσωπικό όπως οφείλατε να είχατε κάνει τόσα χρόνια και δεν το έκανατε, όχι βέβαια από ανικανότητα αλλά από συνειδητή πολιτική επιλογή,
Μεταφέρετε την υποχρέωση τώρα με απαράδεκτο τρόπο στους δικηγορικούς συλλόγους και τους δικηγόρους για να το αντιμετωπίσουν με τα δικά τους μέσα μόνο και μόνο για να φύγει αυτή η ευθύνη από πάνω σας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και θα καταψηφίσουμε και την τροπολογία στο σύνολό της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή.